Καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Σας ακούμε, Νάντια. Καλά. Σας πήρα τηλέφωνο να με βοηθήσετε. Mm-hmm. Έχω παντρευτεί τον πρώην σύντροφο της μικρής μου αδερφής. Σήμα, ναι. Πάρτε. Είναι περίεργο, το καταλαβαίνω, αλλά συνέβη. Ήταν μαζί της 4 χρόνια και χωρίσαν. Δεν τους χώρισα εγώ, να το τονίσω αυτό. Μετά από ένα χρόνο περίπου, δηλαδή, και ενώ εγώ είχα κρατήσει επαφές μαζί του, γιατί είχαμε και κοινή παρέα, τέλος πάντων εκεί αναπτύχθηκε μεταξύ μας κάτι. Εγώ μίλησα στην αδερφή μου, όχι αμέσως, αλλά της είπα τι συμβαίνει. Εκείνη δεν αντέδρασε καλά, κόψαμε και την καλημέρα, τέλος πάντων μου τρώσε πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι εκείνη τον χώρισε για κάποιον άλλον εντωμεταξύ, με τον οποίο δεν έμειναν και πολύ καιρό μαζί. Τέλος πάντων, εγώ έμεινα έγκυος και παντρευτήκαμε. Στο γάμο μας που έγινε το περασμένο καλοκαίρι, μετά από πάρα πολλές συζητήσεις με την οικογένειά μου, ήρθε και εκείνη, η αδερφή μου. Εντάξει, ήταν εντελώς τυπική η παρουσία της. Μετά από λίγο καιρό, άρχισε σιγά σιγά αυτή να προσπαθεί να ξαναέρθουμε σε επαφή. Εγώ δεν είχα καταλάβει τι είχε στο μυαλό της ακριβώς. Γέννησα τον Νοέμβριο και λίγους μήνες μετά ανακάλυψα μηνύματά της στο κινητό του άντρα μου. Ο οποίος εκείνος ανταποκρινόταν μια χαρά, έτσι. Τον προκαλούσε συνέχεια για να βρεθούν και να συναντηθούν, όπως καταλαβαίνετε, ερωτικά. Δεν έχω πει τίποτα, παιδιά, γιατί προσπάθησα να δω πού θα το φτάσουν. Όταν έγινε όλο αυτό με την καραντίνα, σταμάτησε τα πάντα αυτή. Ξέρω όμως ότι σιγά-σιγά θα ξαναρχίσει να τον φλερτάρει. Η αδελφή σου. Ναι. Τον πρώην σύζυγό της και νυν της αδερφής. Τον σύζυγό μου, σύντροφός της ήταν. Ναι, ναι, πρώην. Θέλω, παιδιά, να την πληγώσω, να το κόψει, να καταλάβει. Θέλω να της πω ότι περιμένω και δεύτερο παιδί, ότι το έμαθα πριν λίγες μέρες. Και δεν θέλω να της περνάει από το μυαλό ότι θα της ανήκει ποτέ αυτός ο άνθρωπος. Και σκέφτομαι να το κάνω άμεσα. Αλήθεια είναι αυτό ότι περιμένεις και άλλο παιδί? Όχι. Ψέματα. Όχι. Ναι, αλλά ξέρεις, το επικεντρώνεις στην αδερφή σου. Αυτή είναι η ιστορία, συγγνώμη. Αυτή είναι η ιστορία. Ναι, είμαι πολύ, εντάξει. Το παλικάρι ο άντρας σου... Θα ήθελα πολύ να με βοηθήσετε να ξεκόψει. Πες μου κάτι. Το παλικάρι ο άντρας που ανταποκρίνεται... Εντάξει, παιδιά, όλοι οι άντρες, από ό,τι μου είπε και μια φίλη μου, τους αρέσει να τους την πέφτουν οι πρώην. Τώρα το εννοείς αυτό? Ναι, το λες σοβαρά τώρα. Δηλαδή θα μου λέγει εμένα ο στροφός μου την πέφτει η πρώην μου και θα έλεγα εγώ, wow, τέλεια, δεν έχω κανένα θέμα. Και θα μου άρεσε. Δεν μου το είπε. Το είδα, δεν μου το είπε. Ναι, αγάπη μου, αλλά το πρόβλημα είναι ο σύζυγός σου. Σωστά. Ναι, αλλά εγώ θέλω... σου είναι μια πληγωμένη. Να πάμε λίγο και στη σχέση με την αδελφή. Εγώ όταν δεν το ότι μια αδελφή παίρνει τον άντρα της άλλης και τον σύντροφο της άλλης. Τι σχέση έχεις με την αδελφή σου? Ποια ήταν η σχέση σου? Παιδιά, μου ήταν μια χαρά. Δεν είχα κάποιο θέμα. Εντάξει, πάντα εκείνη είχε τα καλύτερα στη ζωή της. Ήταν πολύ τυχερή. Πολύ τυχερή. Είχε μια καλή δουλειά. Είχε πάντα πολύ όμορφα αγόρια. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση μου έτυχε. Θέλω να ενώ εσύ τι σχέση έχεις κάνει? Εγώ δεν ήμουν τόσο τυχερή. Δεν είσαι. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Λέω, τι σχέση είχες κάνει πίσω στο παρελθόν? Εντάξει, δεν ήταν τόσο πετυχημένες, δεν μου φέρθηκαν τόσο ωραία. Μάλιστα. Και βρήκες τώρα τον πρώην κουνιάδο σου, να δυνάμει. Πω κάτι. Ναι. Πάντως, έχει ένα αποθυμένο αυτό το παιδί που είναι μαζί τώρα, ο σύζυγός της. Διότι, όπως μας είπε, τον χώρισε για έναν άλλον. Άρα ναι, έχει κάποια αποθυμένα από την αδερφή σου. Αυτή είναι τέτοια. Ήταν πάντα τέτοια. Πάντα έπαιζε με τους ανθρώπους. Mm-hmm. Δηλαδή και με τους άντρες και με τις κοπέλες και δεν καταλαβαίνω. Ενώ εγώ του προσέφερα... Δηλαδή νόμιζα ότι αυτή δεν την πειράξει καθόλου. Αφού ήταν με άλλον. Κυρία Μάρα μου, κάτι θέλετε να πείτε? 4 χρόνια που είχε σχέση η αδελφή σου με αυτόν τον κύριο είναι αρκετός χρόνος. Έχουν βιώσει και έχουν ζήσει πολλά πράγματα μαζί. Ξαφνικά αυτή τον παρατάει, λες εσύ, τώρα δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα, τον παρατάει για κάποιον άλλον. Εκείνος λοιπόν, άκουσε να δεις πώς το βλέπω εγώ, τρώει την απόρριψή του. Είναι μια πληγή η απόρριψη. Για να μην φύγει από κοντά της, γιατί η καψούρης πρέπει να είναι με αυτήν, δεν παντρεύεται καθόλου, εσένα. Είναι καλά, τώρα το δεν είναι.
Εγώ το βλέπω έτσι. Κι εγώ. Εμένα κατηγόρησε. Νομίζω δικά μου τα συναισθήματα. Θέλει να είναι involved, να είναι μέσα στην οικογένεια. Με παντρεύεται μπλέκεται εσένα. Για ένα αλφαβήτα λόγο. Και περιμένει και είναι φυσικό η αδελφή σου φυσικά να θυμώσει που τις παίρνει τον άντρα, διότι έχουμε ένα κανόνα ο οποίος λέει ότι ακόμα και οι κολλητοί μας, οι φίλοι μας, εάν χωρίσει με έναν άνθρωπο, εμείς δεν τα φτιάχνουμε μαζί του και ας περάσουν 20 χρόνια. Εντάξει, λοιπόν, τέλος πάντων, της φεύγει ο θυμός της αδελφής σου και θέλει πίσω αυτόν τον οποίον είχε, ο οποίος δεν έχει ξεκολλήσει ποτέ από αυτήν. Γι' αυτό αρχίζουν τα μηνύματάκια. Τώρα, έχουμε εσένα στη μέση και υπάρχει και ένα παιδάκι. Αυτό το σενάριο θα πρέπει να το θωρακίσουμε. Εσύ με αυτόν είσαι μια οικογένεια, καλώς ή κακώς σε παντρεύτηκε και πολύ καλά κάνατε και ένα παιδάκι. Αυτή λοιπόν είναι ένας πυρήνας, μια οικογένεια που πρέπει να θωρακιστεί. Μάλιστα. Σίγουρα θα πιάσει την αδελφή σου, θα της πεις όλα αυτά και θα της πεις ότι αν θες μη μου ξαναμιλήσεις, δικαίωμά σου είναι αν θέλει να σου μιλήσει ή όχι, αλλά εγώ θα προασπιστώ την οικογένειά μου, τον άντρα μου και το παιδί. Να ακούσουμε λίγο και την θες, κυρία Χρυσή. Θες, δε θες, είναι άντρας μου και θες, δε θες, έχεις και να ανοίψει. Να ακούσουμε και την κυρία Χρυσή. Πόσο ετών είναι η κυρία Χρυσή, παιδιά? 45. Κυρία Χρυσή μου, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θέλω να ρωτήσω την Άντια. Αισθάνομαι ότι έχει μία ζήλια προς την αδελφή της. Ότι την ήταν τυχερή. Ότι... Ναι, αλλά γλυκιά μου, εσύ της πήρες όμως το. Έστω πρώην της, εσύ τον πήρες. Δεν τον πήρα, εκείνος ήρθε. Ήρθαμε λίγο κοντά. Δεν πήρα από κανέναν κάποιον. Είχε χωρίσει η αδερφή μου μαζί του. Ωραία, έχεις καταλάβει όμως ότι και για αυτόν και για την αδελφή σου υπάρχει κάποιο αποθυμένο μεταξύ τους. Απαράδεκτη είναι, γιατί εγώ έχω παιδί πια, είμαι παντρεμένη, δεν τον είχα γκόμενο, είναι άντρας μου. Ναι. Και είναι απαράδεκτη. Αυτή έχει πρόβλημα μαζί μου. Ναι, αλλά είναι αποθυμένο και το αποθυμένο τους πρέπει να το βγάλουν. Είναι δηλαδή θα καταλάβω αυτή που έχει αποθυμένο και δεν θα καταλάβετε εμένα. Αυτή είναι αγάπη περίεργη. Σε καταλαβαίνω και εσένα, γιατί έχεις και ένα παιδί και πάνω απ' όλα πρέπει να προφυλάξεις το παιδί σου. Εάν όμως αυτός ο άνθρωπος, είτε ήταν η αδελφή σου είτε κάποια άλλη, το ίδιο θα έκανε. Εσύ προφύλαξε το παιδί σου. Ας αυτόν στην άκρη, αν θες. Κοίτα το παιδί σου και πώς θα προστατέψεις το παιδί σου. Εγώ αυτό σκέφτομαι να της πω ότι περιμένω κι άλλο. Η θεία του είναι η αδελφή σου. Και είναι λογικό να υπάρχει μέσα στην οικογένεια κάποια στιγμή και δεν ξέρεις τι μπορεί να πει η αδελφή σου στο παιδί αύριο μεθαύριο. Μάλιστα. Άρα τι συμβουλεύεται, κυρία Χρυσή, την Άντια να κάνει? Να προφυλάξει το παιδί της και να μην δώσει σημασία περαιτέρω στην αδελφή της. Πολύ ωραία. Να το συζητήσει καλύτερα με τον άντρα της. Να ακούσουμε και την κυρία Όλγα, παρακαλώ. 48 ετών. Γεια σας, κυρία Όλγα μου. Κυρία Όλγα. Γεια σας. Γεια σας, σας ακούμε. Τι γεια κάνετε? Σας. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, κυρία Όλγα μου. Έχω ξαναπάρει. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Τι έχουν πάθει οι γυναίκες, ρε παιδιά? Ρωτήστε την Νάντια που μας έχει πάρει. Τι εννοείτε, συγγνώμη. Εσείς πήγατε με τον άντρα της αδερφής σας, τώρα σοβαρά μιλάμε? Δεν ήταν άντρα, δεν είναι άντρα. Έστω το φίλο της. Χωρίσανε. Έστω το φίλο της, όπως και η άλλη κυρία προηγουμένως, πήγε με τον 22χρονο παιδί. Μέσα σε αυτή την ιστορία, κυρία Όλγα μου, λίγο να επικεντρωθούμε σε αυτή την ιστορία. Χωρίσανε. Ναι, ωραία. Γιατί δεν μπορούσα να πάρω στην άλλη την ιστορία. Έπαιρνα συνέχεια και πιο πολύ ήθελα να πω για εκείνη την ιστορία. Λοιπόν. Ωραία, θέλετε να πείτε ναι, λοιπόν, γιατί... εγώ είμαι μια γυναίκα η οποία έχω χάσει το παιδί μου από καρκίνο, 13 χρονών, μοναχογιό. Και αν θα ζούσε τώρα θα ήταν στην ηλικία του παιδιού αυτού που έχει γκόμενο η γυναίκα αυτή. Είμαστε σοβαροί. Λέτε για την προηγούμενη ιστορία. Ναι, είμαστε σοβαροί. Ναι, βλέπω εγώ τους φίλους του γιού μου έξω και κάνω ότι χαζεύω. Σας καταλαβαίνω και τι να πω τώρα. Καλή δύναμη και κουράγιο. Έχετε περάσει πάρα πολύ δύσκολο, όμως τώρα είμαστε σε μια άλλη ιστορία. Να κοιτάξει, καταρχήν δεν παίζουμε με τα παιδιά. Δεν χρησιμοποιούμε τα παιδιά για κανένα λόγο. Να μην πει ότι περιμένει κι άλλο παιδί στην αδερφή της. Είναι κρίμα. Σε αυτό. Μάλιστα. Και να κοιτάξει το παιδάκι της. Τώρα τι θα κάνει με αυτό, γιατί κιόλα βλέπω ότι. Τη θέλει και τη γιο με φαίνεται. Αυτό κατάλαβα εγώ. Αυτή φταίει. Αυτή του την πέφτει. Πολύ πιθανό. Αυτή του την πέφτει. Ναι, αυτή. Πολύ πιθανό. Είναι κάποιο αποθυμένο τη έμεινε. Τη ξέρω εγώ και. Τι να πω, κάποιο αποθυμένο μάλλον θα τη έμεινε. Δεν μπορεί. Με ζηλεύει, σίγουρα.
Μπορεί και αυτό. Τέλος πάντων, εγώ με αυτά ήθελα να πω. Δεν ξέρω, παιδιά, γυναίκες, δεν ξέρω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Κυρία Μάρα μου. Η καημένη Νάντια, χωρίς να το θέλει, είναι το τρίτο πρόσωπο, εισαγωγικά θα το βάλω, σε αυτή την ιστορία. Είναι πολύ καημένη. Όλο το παιχνίδι παίζεται σε αυτόν απάνω. Για ποιο λόγο αυτός κάνει αυτές τις κινήσεις. Τον χωρίζει 4 χρόνια σχέση. Το ξαναλέω γιατί είναι σημαντικό. Δεν είναι ένα δίμηνο ή ένα τρίμηνο. Τον χωρίζει λοιπόν η μία αδελφή, πάει και παντρεύεται την άλλη, γιατί θέλει να είναι κοντά στην μικρή την αδελφή, η οποία έχει αυτό το χαρακτήρα που έχει, και κάποια στιγμή από τη ζήλια της, η Νάντια λέει με ζηλεύει, πολύ πιθανό να είναι αυτό, θέλει να διαλύσει την οικογένεια της αδελφής της, η οποία, παρένθεση, κακώς τον πήρε αυτόν, αλλά τέλος πάντων τώρα δεν μπορούμε να πηγαίνουμε πίσω στο παρελθόν, τον πήρε. Έγινε. Έχει κάνει και ένα παιδάκι, έχουμε και ένα παιδάκι. Σίγουρα δεν θα πει ψέματα, περιμένω ένα τρίτο παιδί, γιατί χρυσό μου, για να σε λυπηθεί. Ποια είσαι, η Ακάβη, να βάλεις τα κλάματα, τραγωδία παίζουμε. Λοιπόν, όχι, δεν καταλαβαίνει έτσι. Να ακούσουμε λίγο και τη Στέλλα που είναι 38 ετών, Στέλλα μου. Καλημέρα. Γεια σου, καλό μεσημέρι. Τι κάνεις, Κατερίνα, Γρηγόρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου. Και εμείς, να σε καλά. Σ' ακούμε. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω στην Άντια είναι καταρχάς να συμφωνήσω με την κυρία Μάρα ότι δεν παίρνουμε ποτέ, μα ποτέ, τον άντρα της φίλης ή και πόσο μάλλον τις αδερφίες. Δεν της τον πήρα, τον είχε αφήσει. Όχι, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Τον είχε κάποια ήτανε στιγμή. Μαζί 4 χρόνια. Εντάξει. Εγώ προσωπικά θα τη σκόδωνα την αδερφή μου. Εντάξει, άμα διαγράψουμε φίλους, πρώην, παρέες, εντάξει, πού θα βρούμε έναν άνθρωπο. Δηλαδή, έτυχε. Πού θα βρούμε έναν άνθρωπο, θα βγούμε. Εντάξει, δεν υπάρχουν άντρες. Νάντια, υπάρχουν και κάποιες αρχές, έτσι. Συγγνώμη τώρα που το λέω, δεν είναι θέμα να κρίνω. Απλά είναι πολύ σημαντικό. Κατά δεύτερον, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν κολλημένος και είναι ακόμα κολλημένος με την αδερφή σας και ο λόγος που σου παντρεύτηκε ήταν καθαρά θέμα εγκυμοσύνης. Δεν το πιστεύω αυτό, έτσι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Καθόλου. Καθόλου. Εγώ δεν το έχω σκεφτεί καθόλου αυτό. Απλά η αδερφή μου είναι η κατηγορία γυναίκας που του στέλνει όλους γύρω της. Και η οποία τώρα στέλνει και αυτή ερωτικά μηνύματα στον άντρα σου. Προφανώς αυτή θέλει να πάρει το αίμα της πίσω μετά από κάποια χρόνια. Αυτός παπαντάει. Ναι, σαφώς και θέλει να πάρει το αίμα της πίσω. Ναι, γιατί της πήρατε τον άντρα που είχε. Και εγώ θα το έκανα. Δηλαδή αποκλείονται και αυτοί που είχαμε παλιά. Δεν μπορούμε να τους αποκλείονται. Υπάρχουν τόσες χιλιάδες άντρες σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή πρέπει να πάμε να μπλέξουμε με τον άντρα της αδερφής μας, της κολλητής μας. Καλή κυρία Στέλλα μου, το ίδιο ισχύει όμως τώρα και για την αδελφή της. Γιατί πλέον η Νάντια είναι παντρεμένη και έχει και παιδί. Υπάρχουν και άλλοι άντρες να μπλέξει και η αδελφή της. Γιατί πηγαίνει πάλι. Ναι, ακριβώς. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Της τον πήρε όμως. Όχι, δεν της τον πήρε. Είχαν χωρίσει ήδη 1 χρόνο όταν έμπλεξε η Νάντια. Είχαν χωρίσει, αλλά με τον άντρα της αδερφής είναι δυνατό. Και τι έγινε. Τον είχε. Τίποτα δεν τυχαίνει. Παιδιά, ήρθε αυτή στο γάμο που δεν ήθελε, απλά η οικογένεια έπαιζε και άρχισε. Καταλάβατε, ήρθε με σκοπό. Εγώ νόμιζα ότι ήρθε. Έλα, ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Να ακούσουμε λίγο και την Ελένη, 39 Νάντια είναι. Μισό λεπτό να ακούσουμε και την Ελένη και η κυρία Μάρα μου, λόγω σε εσάς. Ελένη μου. Ελένη, μ' ακούς. Ναι, σας ακούω. Έλα, καλησπέρα. Μου, τι κάνεις, καλό μεσημέρι. Επίσης, να είστε καλά. Τα ακούμε και εμείς και η Νάντια. Εγώ αυτό που ήθελα να τη συμβουλέψω είναι το να μην χρησιμοποιήσει το παιδί της. Να μην πει ότι έχει δεύτερο παιδί, γιατί είναι μεγάλο λάθος. Θέματα, δεν έχει δεύτερο, να το βγάλει από το μυαλό της θέλει όλο αυτό. Ναι. Κατ' εμέ, καλό θα είναι να μην το κάνει. Και δεύτερον, εγώ αν ήμουν στη θέση της, θα καλούσα την αδερφή μου και τον άντρα μου να συζητήσω μαζί τους, να τους πω ότι γνωρίζω τι ακριβώς γίνεται πίσω από την πλάτη μου. Δεν θα πέσω και έτσι. Όχι δα. Κοίταξε να δεις. Εγώ αυτό θα έκανα. Βέβαια, θα προστάτευα πάνω απ' όλα το παιδί μου. Το παιδί είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει στη ζωή μας. Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ελένη. Μου να είστε καλά. Κυρία Μάρο, μια συμβουλή από εσάς. Μια τελευταία ερώτηση κλειδί, Νάντια. Όταν είσαστε μικρές, εσύ έπαιρνες τα παιχνίδια της αδελφής σου και αυτή έκλαιγε ή αυτή έπαιρνε τα δικά σου και εσύ έκλαιγες? Αυτή. Α. Και όταν μεγαλώσατε, η πρώτη που έκανε εγκόμενος ήταν η αδελφή σου φυσικά, έτσι? Ναι, ναι. Αυτή. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά θα τα αφήσουμε στην άκρη, διότι τώρα θα πρέπει να φροντίσεις την οικογένεια που έχεις. Ο σύζυγός σου, για όποιο λόγο και να σε παντρεύτηκε, το έκανε. Είναι πατέρος του παιδιού και θα κοιτάξει να έχει αυτή την οικογένεια υγιή και αρτιμελή. Να μην πω ένα ψέμα, να την ταράξω. Να μην πεις κανένα ψέματα. Το ένα ψέμα θα σε οδηγήσει στο άλλο και στο τέλος θα χρειαστεί να σε βγάλουν και ψεύτερα και να σε πετάξουν αυτοί οι δύο έξω. Δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε να σώσουμε το παιδάκι και αυτή την οικογένεια. Ας πάρει λοιπόν ο καθένας τις ευθύνες του και πρώτος αυτός ο σύζυγος, ο οποίος για να χωρίσει από την αδελφή σου εισαγωγικά μπορεί να περάσουν άλλα 10 χρόνια. Λοιπόν, σε αυτά τα 10 χρόνια εσύ πιθανόν να κάνεις κι άλλο παιδί στην αλήθεια και να έχεις μια οικογένεια. Θα είναι όμως μια δραματική οικογένεια όταν αυτός έχει το μυαλό του στην αδελφή σου. Μετά θα πάει να πιάσει την αδελφή σου και θα της πεις κάνε πέρα. Όπως μου έπαιρνες τα παιχνίδια, θέλεις να μου πάρεις πίσω τώρα και τον άντρα. Τον πήρα, θα τον κρατήσω.